Μαρίς, μεταφραστής του βιβλίου «Έντος 1, της Ρώσικης Επανάστασης» του Βίκτορ Σερ. Και ο Λέανδρος Πόλαρης, συγγραφέας και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού Σοσιαλισμού από τα Κάτω. Όσοι σύντροφοι θέλουν να παρέμβουν στη συζήτηση, μπορούν να συμπληρώσουν τα χαρτάκια που θα έχουν οι σύντροφοι στους διαδρόμους και να οργανώνουμε καλύτερα τη διαδικασία της συζήτησης. Επίσης, να πω ότι χρειάζεται τα κινητά να είναι στο αθόρυβο και ότι δεν καπνίζουμε σε αυτή την αίθουσα. Εγώ λέγομαι Κατερίνα Φοίδου, είμαι δημοτική σύμβουλος στην Νίκαια με την Αδερφή στην Κοτουνιά και θα συντονίσω τη συζήτηση. Να δώσω το λόγο στον Παρασκευά και να ξεκινήσω. Όταν οι επαναστάτες επιχειρηματολογούν για την ανάγκη της Επανάστασης, βρισκόμαστε πάντα μπροστά στον εξής επίλογο, που είναι γνωστό σε όλους, και τι λέτε για την Ρωσία. Στη Ρωσία, πράγματι, μετά από την τρομερή απήχηση που είχε παγκοσμίως, μετά από 10 χρόνια άρχισε να κάνει την έργη της. Οπότε μέχρι το 89, βέβαια, μέσα στην κοινωνική απάτεια και την ελληνική υποδειξία, τα καθεστώτα του υπαρκτού κατέρευσαν. Το 17 πράγματι υπήρξε μια γνήσια εργατική επανάσταση, αλλά 20 χρόνια μετά ήταν η εικόνα της τελείως διαφορετική. Στην κορυφή ήταν ένας δικτάτορας, ήταν ένα μονοκομματικό καθεστώς, οι απεργίες απαγορευμένες, δολοφονίες μαζικές των αντιφρονών του και μη, ψεύτικες εκλογές με λίστα κλπ. Για τις εξηγήσεις που δίνονται για αυτή την εξέλιξη, από τα δεξιά υπάρχουν γενικά τρεις. Η πρώτη είναι ότι φταίει η φύση του ανθρώπου, η τάση η ουτοπική για τον εξωτερικό, αυτό που είπε και πρόσφατα ο Μητσοτάκης. Το δεύτερο είναι ότι υπήρξε συνωμοσία από τους Μάρξ και Λένιν που θέλουν να φτιάξουν, να εγκαθιδρύσουν ολοκληρωτικό καθεστώς. Και το τρίτο, ότι φταίει το οργανωτικό πρόγραμμα του Λένιν, δηλαδή ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός. Από την αριστερά πάλι υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις, από τον πλήρη αναγκαλισμό του σταλινισμού μέχρι την απόρριψή του, με κυρίαρχες όμως τις ενδιάμεσες τάσεις, που είναι λίγο πολύ απολογητικές. Σήμερα διάβαζα σε μια εφημερίδα της Επαναστατικής Παλιάς Αριστεράς, σε ένα δισέλιδο αφιέρωμα, όπου δεν βρήκε να πει ούτε μια λέξη για την ασυνέχεια στην Ρώσικη Επανάσταση το 1928 και μετά. Αυτές οι μεσοβέζικες και ψεύτικες απαντήσεις τις έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και ιδιαίτερα η Επαναστατική Αριστερά και που έχει υπερασπιστεί πράγματα που δεν θα έπρεπε ποτέ να τα υπερασπίσει, που δεν μπορούσε να τα υπερασπίσει και έχει κρύψει από τον εαυτό της πράγματα που δεν μπορούσε να κρύψει από τους άλλους. Γι' αυτό χρειάζεται μια ξεκάθαρη απάντηση στο πώς κατέληξε η Ρώσικη Επανάσταση του 17 στον δρόμο του σταλινισμού και γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα εργαλείο που δεν θα είναι οποιοσδήποτε κειμενικές εξηγήσεις, αλλά ο ίδιος ο Μαρξισμός που στηρίζεται στα αντικειμενικά γεγονότα, στην εξέλιξή τους και ιδιαίτερα στην εξέλιξη της ταξικής πάλης. Πράγματι, λοιπόν, το 17 οι αγρότες και οι εργάτες πήραν την εξουσία στη Ρωσία και εγκαθιδρύσαν ένα εργατικό και αγροτικό κράτος. Το κόμμα που τους καθοδήγησε, η Μπολσεβίκη, ήταν ένα μαζικό κόμμα που συζητούσε ανοιχτά όλα τα προβλήματα και δεν θεωρούσε τους ηγέτες της τους αλάνθαστος. Η ίδια επανάσταση αντικατέστησε μια μη εκλεγμένη και μη ενεχόμενη από πιθανά κυβέρνηση, μια προσωρινή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση
που εκλέχθηκε από όλο το λαό και ήταν αναπληκτή ανά πάσα στιγμή. Η Επανάσταση επιβίωσε μένα από τον πόλεμο και τον ιδιαίτερο τον εμφύλιο, με πολύ μεγάλο κόστος όμως. Η βιομηχανική παραγωγή μετά τον πόλεμο ήταν γύρω στο 15% του μέσου όρου της προπολεμικής. Ο δε αριθμός των εργατών είχε πέσει στο 43% πίσω του προπολεμικού. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν είτε φύγει στα μέτωπα, είτε είχαν σκοτωθεί στα μέτωπα, είτε είχαν επανδρώσει θέσεις ευθύνης στην οικονομία, στο διοικητικό μηχανισμό, στο κράτος, στο κόμμα και στα κλπ. Άλλοι είχαν φύγει στα χωριά τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν στις συνθήκες πείνας που επιτρέπουν σαν τότε. Αυτούς, όταν ξεκίνησε πάλι η επανεκκίνηση της οικονομίας, τους αντικατέστησαν πρώην αγρότες που δεν είχαν καθόλου συλλογικό όραμα, ούτε πείρα από αγώνες και δεν είχαν ιδέα περί σοσιαλισμού στις περισσότερες φορές. Αυτό που συνέβη στο τέλος ήταν ότι όλα τα σχέδια των Μπολσεβίκων για αυτό που ανέμεναν τελικά δεν ήταν αυτό που βρήκαν μπροστά τους. Δηλαδή οι Μπολσεβίκοι περίμεναν είτε να νικήσουν είτε να ιτηθούν από τον εσωτερικό και εξωτερικό εχθρό, από τις επεμβασίες απ' έξω, είτε από την αστική τάξη από μέσα, είτε να νικήσει με τη βοήθεια των εργατικών επαναστάσεων που θα εξασκούσαν στη Δύση. Αυτό που έγινε είναι ότι ναι, μεν επιβίωσε το κράτος, αλλά η τάξη πάνω στην οποία στηρίχθηκε για να γίνει αυτό το κράτος είχε εκμυδενιστεί και οι επαναστάσεις στο εξωτερικό δεν γίνανε. Και μέσα σε αυτές τις συνθήκες η σχέση οργάνων εργατικού ελέγχου και της εργατικής τάξης άρχισε να αλλάζει. Πώς άρχισε να αλλάζει? Κατά κάποιο τρόπο τα Σοβιέτ λειτουργούσαν αυτόνομα από την τάξη, η οποία ήταν αποδικατισμένη και είχε διασκορπιστεί όλα τα μέτωπα του εμφυλίου πολέμου και δεν μπορούσε να δράσει συλλογικά. Γι' αυτό το λόγο έπρεπε να υπάρχει ένας συγκεντρωτικός μηχανισμός που θα ενοποιούσε τα εργατικά συμφέροντα και αυτός κυρίως το κόμμα, το συγκεντρωτικό μηχανισμό του κόμματος, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα ήταν στην καλύτερη περίπτωση των Μεσσεβίκων από τα αριστερά να υποστηρίζουν την Επανάσταση και από τα δεξιά να την καταπολεμούν, όπως οι αριστεροί εσέροι είχαν καταφύγει στην Ατομική Τρομοκρατία. Το μόνο κόμμα που εκφράζε τα εργατικά συμφέροντα όπως τα έκφραζε εκείνη τη στιγμή ήταν η Μπολσεβίκη. Και έτσι φτάσαμε στο μονοκομματικό κράτος του 20. Μετά τον εμφύλιο, τα πράγματα αντί να καλυτερέψουν, χειροτέρεψαν κατά πολλές έννοιες. Οι αγρότες που μέχρι τότε ήταν διατεθειμένοι να δίνουν τα σιτηρά για να τραφούν οι πόλεις και ο στρατός και να πληρώνουν τους φόρους, με τη λήξη του εμφυλίου δεν είχαν καμία διάθεση να βοηθήσουν περαιτέρω και άρχισαν να αποκρύπτουν τα σιτηρά. Δεν έφτανε λοιπόν οι επιτάξεις και ο καταναγκασμός για να προχωρήσουν τα πράγματα. Φάνηκε ότι οι Μπολσεβίκοι άρχισαν να το καταλάβουν αυτό. Το 21, στο Γενάρη, με το 10ο συνέδριο, το πράγμα έφτασε στα ακρότατα σημεία, στην Κροστάδη. Μια παλιά πολυσεβίγικη ισχυρό σημείο των πολυσεβίγων, στήριξής τους. Ξεσπάει μια εξέγερση των στρατιωτών που ζητούσαν ελεύθερο εμπόριο για τα σιτηρά και απομάκρυνση των πολυσεβίγων από τα Σοβιέτ. Ένα τέτοιο πρόγραμμα φυσικά ήταν η καταδίκη της Επανάστασης και το κόμμα των Μπολσεβίκων διέκοψε τις εργασίες του για να οργανωθεί και να καταστήσει την εξέγερση. Δεν είναι μια επιλογή που αρέσει τους επαναστάτες, αλλά ήταν η μόνη αναγκαστική επιλογή που μπορούσαν να κάνουν εκείνη τη στιγμή. Το ίδιο όμως το γεγονός της εξέγερσης στην Κροστάδη έδειξε και τα προβλήματα που θα επήρχαν στο μέλλον.
από τους αγρότες. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί μια λύση και η λύση ήταν το ξεκίνημα της νέας οικονομικής πολιτικής, της ΝΕΠ, που τους επέτρεπε με το ελεύθερο εμπόριο, αλλά κρατούσε για λογαριασμό του κράτους το συγκεντρωτικό κινησμό. Μετά από τα 4 χρόνια του εφηβείου πολέμου, έπρεπε να οργανωθεί το κράτος και να στελεχωθεί. Τα άτομα έπρεπε να αυξηθούν και το πρόβλημα ήταν ότι οι αυταρχικές συνήθειες που εφαρμοζόταν στο στρατό μεταφέρθηκαν και στο διοικητικό μηχανισμό μέσα από τους ίδιους τους Μπολσεβίκους, οι οποίοι είχαν επιπλέον να συμβιβάσουν αντιτιθέμενα συμφέροντα, να έρθουν σε συνεργασία και σε αντιπαράθεση με τους μικρεμπόρους, τους αγρότες και λοιπούς μικροκαπιταλιστές για να λειτουργήσει η οικονομία. Το αντίδοτο για αυτή την ελευθερία ήταν η σκλήρεση των μηχανισμών ελέγχου μέσα στο ίδιο το κόμμα, όταν και πράγματι στο 10ο συνέδριο απορρέφθηκαν προσωρινά η λειτουργία των φραξιών. Αυτό όμως έφερε και την αποδοχή εν μέρη των αυταρχικών διοικητικών ελέγχων μέσα στο ίδιο το κόμμα, που είχε συνέπειες. Περαιτέρω, όταν οι πρώην εκλεγμένοι στα συνέδρια και στις συνδιασκέψεις αντικαταστάθηκαν από διορισμένους και όταν ολόκληρες πόλεις περνούσαν από τη μια στιγμή στην άλλη από τα χέρια των αριστερών αντιπολιτευόμενων στην κεντριστική φράξια, τη λεγόμενη του Στάλιν, όπως ήταν το παράδειγμα της Πετρούπολης που ξυλώθηκε ο Ζινόβιεφ και ο μηχανισμός πέρασε κατευθείαν στο Στάλιν. Ταυτόχρονα με στην ΕΠ, την περίοδο της ΝΕΠ, τα συμφέροντα τα εργατικά πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Το πρόβλημα ήταν να αναρτηθεί η οικονομία και αυτό έπρεπε να γίνει μέσω των ελεύθερων ανταλλαγών στα σιτηρά, κυρίως, των αγροτών. Η ελαφρά βιομηχανία έμενε να λειτουργεί αυτόματα, με τον αυτόματο πιλότο και να μην δίνεται καμία προτεραιότητα σε αυτήν, ώστε να διευκολυνθούν οι ανταλλαγές μεταξύ πόλης και χωριού που θα γινόταν δυνατό με την ανάπτυξη της ελαφράς βιομηχανίας. Με λίγα λόγια, μετά την Επανάσταση, τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης, οι αγρότες αρχίζουν να λειτουργούν σαν ανταγωνιστές της εργατικής τάξης. Όταν μπήκε σε εφαρμογή η ΜΕΤ, δηλώθηκε σαν υποχώρηση, προσωρινή. Δηλαδή, ξέρετε, το προτέρων θα ήταν ένα χτύπημα στα εργατικά συμφέροντα για να μπορέσει να λειτουργήσει στην κυριότητα οικονομία. Με τον πέραντο του χρόνου θεωρήθηκε ότι αυτό ήταν μια μόνιμη κατάσταση. Και όχι μόνο αυτό, ακόμη και στις σημερινές εποχές υπάρχουν στην αριστερά απόψεις που λένε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει θαυμάσια η κατάσταση με την ΝΕΠ. Το πρόβλημα ήταν ότι στο τέλος η ίδια η ΝΕΠ απέτυχε και βρέθηκε σε διέξοδο, όταν το 2008 πάλι οι αγρότες αρνήθηκαν να παραδίνουν τα σιτηρά τους στο κράτος. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες αναδείχθηκε η αριστερή αντιπολίτευση το 23 με τον Τρότσκι, που ζητούσε κοινωνική δημοκρατία, τα αρχίριθμη ανάπτυξη της βιομηχανίας της Λαφράς τουλάχιστον και σπάσιμο με τον φανές δόγμα του σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα. Το πρόβλημα ήταν ότι και η ίδια η αριστερή αντιπολίτευση δεν είχε ισχυρούς δεσμούς με την εργατική τάξη. Οργανικούς δεσμούς. Τις περισσότερες φορές οι εργάτες κουρασμένοι και μη συνειδητοί παρακολουθούσαν μάλλον τα θετικά της συζητήσεις στο κόμμα και
Το λάθος που έκανε ήταν ότι προσπαθούσε ταυτόχρονα η αντιπολίτευση να είναι και νομιμόφρονο απέναντι στο κόμμα, νομιμόφρονο αντιπολίτευση και απ' την άλλη να είναι και αντιπολιτευτική ομάδα. Ενώ θα μπορούσε να υπάρξει, να στηριχθεί πάνω στη δυσαρέσκεια των γενικευμένη δυσαρέσκεια και μέσα στους κάτω στον πόρο και στους ευρώτες. Και υπήρχαν δυνατότητες τότε, γιατί τότε ξυπάρχουν και απεργίες που θα μπορούσαν να συνδεθεί, αλλά δεν το προσπάθησε. Επίσης αυτό συνδέεται και με την ανάλυση του Τρότσκι για τη γραφειοκρατία, που έλεγε ότι ήταν η αριστερά το κέντρο και η δεξιά και το πιο μεγάλος κίνδυνος ήταν η δεξιά. Και αγνώρισε το γεγονός ότι η ίδια η κεντριστική πράξη ήταν μια αυτόνομη, με αυτόνομα συμφέροντα γραφειοκρατικό στρώμα στο κόμμα και στους κρατικούς μηχανισμούς, που σε κάποια στιγμή θα συνειδητοποιούσε τη συμφέροντά της και θα γινόταν από τάξη καθεαυτή σε τάξη για τον εαυτό της. Και θα επιβίωνε σε βάρος και της αριστεράς και της δεξιάς και των εργατών και των αγροτών που ήταν εξίσου αδύναμοι απέναντι στον κρατικό μηχανισμό που ήταν το μόνο δυνατό στοιχείο σε αυτό το σημείο. Το πρόγραμμα της αντιπολίτευσης αλώθηκε κυριολεκτικά από το Στάνι όταν το 28 αποφάσισε την κολεκτιβοποίηση και την ταχεία βιομηχάνηση, εκεί που οι προτάσεις ήταν 20% το πολύ ανάπτυξη από χρονιά σε χρονιά, αυτό το πήγε από το 40 και τα πρώτα χρόνια μετά. Η κολεκτιβοποίηση στήχησε τεράστιες θυσίες και στην αγροτική οικονομία και στους αγρότες. Το κέντρο προσπαθούσε να κρατήσει την κοινωνική συνοχή, ενώ η δεξιά σιγμοτάριζε. Η αριστερά ενσωμάτωνε μεν τις επαναστατικές παραδόσεις του κόμματος μέσα σε ένα μη ευνοϊκό περιβάλλον και η γραφειοκρατία στο παραμικρό ταρκούνημα θεωρούσε ότι τα συμφέροντά της κινδυνεύουν και αντιδρούσε σαν μια καταστατική δύναμη. Μέσα από τις φαγητισιομιστικές διαμάχες της δεκαετίας του 20, η γραφειοκρατία στο τέλος έγινε συνειδητή τάξη, επικράτησε στον κρατικό μηχανισμό και κατάφερε στα επόμενα χρόνια να καταστρέψει την κληρονομιά της επανάστασης στο εξωτερικό. Η επανάσταση, τι ήταν η επανάσταση, γιατί παίρνει η εργατική τάξη την εξουσία, γιατί την πήρε το 17. Το 17 η εργατική τάξη με τα Σοβιέτ, γιατί αυτό ήταν τα Σοβιέτ, ήταν η οργανωμένη εργατική τάξη. Παίρνει την εξουσία για να απελευθερώσει τον εαυτό της από τα δεσμά του καπιταλισμού και τα δεσμά της καταπίεσης. Και της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. Να οικοδομήσει μια κοινωνία που η οικονομία και όλες οι κοινωνικές σχέσεις θα υποτάσσονται στις ανάγκες της πλειοψηφίας και όχι σε κάτι άλλο. Αυτό ήταν το όραμα του Οκτώβρη, αυτό κάνανε οι Μπολσεβίκοι, αυτό ήταν που έκανε η εργατική τάξη Πετρούπολης, της Μόσχας, του Κίεβου κτλ. Και αυτό σημαίνει εργατική επανάσταση. Αυτό σημαίνει σοσιαλισμός. Δεν σημαίνει κάτι άλλο. Δεν έγινε η επανάσταση του Οκτώβρη του 2017, με το σύνθημα να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε τη Γερμανία στην παραγωγή κανονιών. Έγινε «Ζήτω η Ρώσικη Επανάσταση», έγραφε ένα μεγάλο πανό που δίνανε οι εργάτες του Κουτίλοφ σε ένα σύνταγμα στρατιωτών που ήταν δίπλα. «Ζήτω η Ρώσικη Επανάσταση, πρώτη πράξη της Παγκόσμιας Προλεταριακής Επανάστασης». Αυτό ήταν. Έχουμε όμως αυτές τις δεκαετίες του 20, το γεγονός που περιέγραψε ο Παρασκευάς, δεν θέλω να μείνω πολύ εκεί, έχουμε ένα κόμμα που για λογαριασμό της τάξης και όχι η τάξη είναι αυτή που κυβερνάει για λογαριασμό της τάξης και όχι η ίδια η τάξη. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ήταν αναγκαστική επιλογή. Η άλλη επιλογή που είχαν οι Μπολσεβίκοι
είναι να πούνε ότι γεια σας, τώρα δεν μπορούμε, δεν κυβερνάει η τάξη, παρατάμε τα πράγματα και πάμε κάπου. Δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά. Η άλλη επιλογή ήταν η πιο αιματοβαμμένη αντεπανάσταση που θα είχε γνωρίσει ποτέ η ιστορία. Κάνουν την επιλογή να κρατήσουν την εξουσία. Αυτό όμως τους βάζει σε όλα τα διλήμματα που περιέγραψε ο Παρασκευάς, χοντρά διλήμματα. Δεν είναι μόνο ότι γενικώς επιτρέπεται το ελεύθερο εμπόριο, από το, στην δεύτερη φάση της ΝΕΠ, γιατί έχει διάφορες φάσεις, δεν έχει σημασία τώρα, της νέας οικονομικής πολιτικής, αυτό σημαίνει, δεν μόνο ότι πλουτίζουν οι αγρότες, οι πλούσιοι αγρότες και φτωχαίνουν οι φτωχοί αγρότες, είναι ότι οι επιχειρήσεις, οι κρατικές επιχειρήσεις, πρέπει να ανταγωνιστούν στην αγορά, μεταξύ τους, πρέπει να πωλήσουν κόσμο. Έχουμε ανέργους, έχουμε εργοδοτική ευθερεσία, έχουμε ένα σωρό προβλήματα και έχουμε και την αδυναμία της ρώσικης οικονομίας, γιατί σε μια μόνο χώρα δεν μπορείς να αναπτύξεις στο εσωτερικό της, να αναπαράγεις την παγκόσμια οικονομία και όλες τις συνδέσεις της και αυτό που χρειάζεται για μια σύγχρονη οικονομία, έχουμε το μπλοκάρισμα. Και στο μπλοκάρισμα υπάρχουν οι απαντήσεις που περιέγραψε ο Παρασκευάς. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο, γιατί υπάρχει η αντιμετώπιση, άμα κοιτάξετε σε όλη τη συζήτηση, στα βιβλία τα πιο ακαδημαϊκά ή τα πιο έτσι, λεπτομερή, η περίοδος από το 29 και μετά, όταν αρχίζει και εφαρμόζεται, δύο πράγματα. Το πρώτο πεντάχρονο πλάνο για την ανάπτυξη της οικονομίας, της Εθνικής Σοσιαλιστικής, είχε ένα βαρύπτυπο τίτλο, με δύο λόγια ήταν η κεντρική κυβέρνηση έδινε εντολές τι έχει προτεραιότητα στην οικονομία και πόσο γρήγορα αυτές οι προτεραιότητες πρέπει να καλυφθούν. Αυτό ήταν. Σε 5 χρόνια πρέπει να ανέβει η παραγωγή του χάλβα 400% και του κάρβουνου να η εξαγωγή να φτάσει τόσα τα 100. Και διάφορα. Αυτό είναι το πλάνο το περίφημο. Και η κολεκτιβοποίηση. Οι αγρότες θα μπουν σε μεγάλα συνεταιριστικά, στα λόγια τα περίφημα κολχός, αυτό τα αρχικά τους, συνεταιριστικό αγρότημα, που στην ουσία κρατικοποίηση σε μεγάλες γεωργικές επιχειρήσεις που τις διέθνε το κράτος. Η περιγραφή γι' αυτό είναι η δεύτερη επανάσταση. Ότι ήταν μια επανάσταση από τα πάνω, που αυτό ήταν ο πραγματικός σοσιαλισμός, ο όριμος σοσιαλισμός. Υπάρχουν διάφορες περιγραφές. Οι αστείοι ιστορικοί στο βάζουν ένα αρνητικό πρόσημο. Εδώ οικοδομείται ο ολοκληρωτισμός και ο τρόμος και ο ζόφος του τι σήμαινε η σταλινική εποχή, άρα είναι συνέχεια του τι είχε ξεκινήσει το 17. Τι κάνανε οι Πολσεβίκοι στον εμφύλιο, τρομοκρατία κάνανε. Τι έκανε ο Στάλιν στη δεκαετία του 30, τρομοκρατία έκανε. Τι γινόταν το 18, κρατικοποιούσανε. Τι έκανε ο Στάλιν το 29, κρατικοποιούσε. Παραπάνω. Άρα ήταν προχώρημα, ήταν κοινή γραμμή και προχώρημα. Και αυτό είναι που το αποδέχονται και οι απόψεις του στο μεγαλύτερο κομμάτι της αριστεράς. Το μεγαλύτερο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε ο ριζοσπάστης άνθρωπο Κυριακάτικος που σου έλεγε «Δεν μπορείς να μιλάς για το 17 οπορτουνιστές» και αναφέρει και το ΣΕΚ. Όλοι οι οπορτουνιστές είμαστε, αλλά το ΣΕΚ διακρίνεται σε αυτό το επίπεδο. «Δεν μπορείτε να μιλάτε για το 17 και να γουστάρετε το 17 και να απορρίπτετε τη σοσιαλιστική οικοδόμηση. Είναι σαν να θέλεις την επανάσταση του 1789 στη Γαλλία και να κολώνεις, να το πούμε έτσι, μπροστά στο 1793. Το Ρομπεσπιέρο, τους Ιακωβίνους, που κόβαν τα κεφάλια των Ιωκενών και υπερασπίσαν την Επανάσταση. Και άρα είναι, σε αυτό το ερώτημα δεν χωράνε υπεκφυγές. Δεν χωράει, είναι και λίγο έτσι και λίγο στο πέτσι και υπάρχουν πλευρές που πρέπει να απορρίψουμε και πλευρές που πρέπει να κρατήσουμε. Θέλει μια απάντηση. Και η απάντηση είναι ναι, το δεκαετία του 30 ήταν άλμα προς το να γίνει η Ρωσία η μεγάλη υπερδύναμη που γνωρίσαμε τα επόμενα χρόνια, η χώρα που νίκησε τον Άξονα, η χώρα που στείλε τη σκυλίτσα Λάικα πρώτα στο διάστημα,
η χώρα που δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και ήταν αντεπανάσταση. Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 17 και το τι επικρατούσε στη Ρωσία τα επόμενα χρόνια, ήταν το μεγάλο, όχι το μεγάλο προσωπικό, το μεγάλο ψωγύρισμα. Και αυτή η αντίφαση, μια χώρα που γίνεται βιομηχανική και στρατιωτική υπερδύναμη, αλλά λες ότι είναι αντεπανάσταση, πρέπει να εξηγήσεις γιατί. Και η απάντηση είναι πώς το χαρακτηρίζουμε ότι ήταν αντεπανάσταση. Είχανε οι Μπολσεβίκοι είχαν βρεθεί σε πολύ σκληρές συνθήκες το 1918-19. Πολύ σκληρότερες από αυτές που αντιμετώπιζε η σταλινική γραφειοκρατία στη Ρωσία στα δεκαετίες 30. Το 1918-19 έφτασε η επανάσταση να ελέγχει τα περίχωρα της Μόσχας και της Πετρούπολης. Και να μην λειτουργούν οι σιδηρόδρομοι σε όλη τη Ρωσία. Να μην φτάνει τίποτα στην Ελλάδα. Είχε διαλυθεί από τον πόλεμο και από την επέμβαση. Η απάντηση των Μπολσεβίκων ήταν να πάρουν σκληρά μέτρα. Φτιάξανε την Τζεκά, κάνανε, δείξανε κτλ. Όταν υπογράψαν τη συνθήκη του Μπρέστ-Λιτόφσκ το 1918, συζήτησαν τα Σοβιέτ, ψήφισε το κόμμα, διαφωνήσανε και η μειοψηφία δεν πήγε στη Σιβηρία, πήγε στην Κεντρική Επιτροπή. Και στα Σοβιέτ δεν ψηφίσαν μόνο τις προτάσεις των Μπολσεβίκων, ψηφίσανε και τις προτάσεις των αριστερών εσέρων, των Μεσεβίκων κτλ. Δεν έκλεισε η συζήτηση με τους φεκισμούς, έκλεισε η συζήτηση με δημοκρατικά. Στα εργοστάσια αναγκαστήκαν να επιβάλλουν μέτρα εργασιακής πειθαρχίας. Και το λέγανε. Πώς εφαρμόστηκαν αυτά τα μέτρα? Με την πειθό. Το πρώτο διάταγμα ότι υπάρχει μονοπρόσωπη διοίκηση, όχι δικτατορία, διοίκηση. Υπάρχει ένας διευθυντής. Πέρασε το 18. Θύελλα αντιδράσεων. Στο κόμμα, στα συνδικάτα κτλ. Το 1920, στο αποκορύφημα του πολέμου, το 70% των εργοστασίων του Λέξης Πετρούπολης που υπάρχουν τα στοιχεία δεν το είχε εφαρμόσει. Αρνιόταν οι εργοστασιακές επιτροπές να το εφαρμόσουν. Δεν τους περιέλαβε η μυστική αστυνομία. Ούτε καν δεν έμπαινε ζήτημα. Και μπορώ να φέρω πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα, γιατί μια κουβέντα είναι, μα τι συγκρίνεται με ένα ιδανικό σοσιαλισμό. Εδώ τα πράγματα ήταν σκληρά. Έκανε την καρδιά του πέτρα ο Στάλιν και άλλοι Μπολσεβίκοι, ήταν και Στάλιν, δηλαδή ατσάλι, και την ξεπέρασε τη σχολή. Οι άλλοι πριν, ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι που γίνονται οι ανατροπές στη δεκαετία του 30. Οι ανατροπές ξεκινάνε από τις σχέσεις παραγωγής, αν θέλουμε να είμαστε μαρξιστές, από τις σχέσεις μέσα στο εργοστάσιο, εκεί που παράγεται ο πλούτος σε μεγάλο βαθμό, δεν παράγεται μόνο την εργασία, και εδώ έχουμε τις μεγάλες ανατροπές. Η εργατική τάξη χάνει το παραμικρό δικαίωμα να επηρεάσει απλά τις αποφάσεις του κράτους, να υπερασπίσει τον εαυτό της. Μέχρι το 1928 η οικονομία παρήγαγε 60-40 καταναλωτικά προϊόντα και μέσα παραγωγής. Δηλαδή αλλάζει η σχέση και γίνεται 60-40 από την ανάποδη μεριά και χειρότερα. Μέχρι το 1928 οι πραγματικοί μισθοί αυξάνονταν. Τα τελευταία 2-3 χρόνια είχαν μείνει στάσιμοι. Οι πραγματικοί μισθοί για να φτάσουν στα επίπεδα του 1928 έπρεπε να φτάσει τα μέσα της δεκαετίας του 50 στη Ρωσία. Αλλά η παραγωγικότητα της εργασίας το 1940 ήταν 70% μεγαλύτερη από το 1928. Δηλαδή, η εργατική τάξη δούλευε σκληρότερα, γρηγορότερα, περισσότερο για μικρότερους ρυθμούς. Αυτό λέγεται εκμετάλλευση. Και αν πάρουμε ένα-ένα τα μέτρα του ελέγχου της εργατικής τάξης, συλλογικές συμβάσεις που είναι σήμερα στο στόχαστρο, καταργήθηκαν επί Στάλιν. Παγώσαν το 34 και το 46 καταργηθήκαν επίσημα. Ανεργία, το μεγάλο επίτευγμα της κατάργησης ανεργίας. Μάης 29 νόμος λέει όποιος άνεργος αρνείται δουλειά που του δίνει το γραφείο ή η αρμόδια υπηρεσία, του κόβεται το επίδομα. Τα μέτρα, τα νεοφιλελεύθερα που περνάνε σήμερα σε διάφορες χώρες, πρωτοπόρος ο σύντροφος στάζει στην εφαρμογή. Άμα σου δώσω δουλειά, είσαι μεταλλεργάτης, είσαι άνεργος και σου δώσω δουλειά να πάει να σκάβεις υπόνομους 500 χιλιόμετρα έξω από τη Μόσχα το χειμώνα με 50 ρούβια και δεν πας, σου κόβω το επίδομα ανεργίας. Αυτό ήταν
οι προτεραιότητες και ένα σωρό μέτρα που ταυτόχρονα έχουμε την κολεκτιβοποίηση που δεν είναι άλμα στο σοσιαλισμό, δεν είναι άλμα στη συλλογική διαχείριση του πλούτου, είναι εξασφάλιση του ελέγχου της πλεονάσματος στροφής για να τραφούν με προτεραιότητα αυτό που θέλω να θρέψω και εξασφάλιση φτηνού εργατικού δυναμικού για τις πόλεις. Αυτό ήταν. Και σημαίνει τεράστιο ανθρώπινο κόστος, τεράστιο ανθρώπινο κόστος, το παρουσιάζουν ότι ήταν ο πόλεμος απέναντι στους καπιταλιστές αγρότες. Δεν έμεινε ένας αγρότης στη Ρωσία που να μην πείστε, ήταν όλοι καπιταλιστές, φαίνεται μεγάλοι και 25 εκατομμύρια αγροτικά νοικοκυριά μέσα σε 3 χρόνια στα κολχός, που σήμαινε κατακόρυφη πτώση της αγροτικής παραγωγής στην αρχή, σαν αντίσταση σε αυτή την ιστορία. Και όποιος είχε αντίρρηση, είναι η περίοδος που αυξάνεται, αρχίζει και μεγαλώνει ραγδαία ο αριθμός των ανθρώπων που είναι με καταναγκαστική εργασία, στα περίφημα στρατόπεδα. Στο αποκορύφωμα του εμφυλίου πολέμου, στο αποκορύφωμα, εκεί που παίζανε αν θα υπάρξει καθεστώς, δεν είχαν φτάσει τους 100.000 οι φυλακισμένοι, οι κρατούμενοι γενικά σε όλη τη Ρωσία. Στα μέσα της δεκαετίας του 30, ο πληθυσμός στα γκουλάκ, σε αυτό που λέμε στα γκουλάκ είναι τα αρχικά της διεύθυνσης σοφρονιστηρίων κτλ. Έφτανε τα 5 με 6 εκατομμύρια. Πηγαίναν ολόκληροι πληθυσμοί, ολόκληρα χωριά ή ολόκληρες εθνότητες ή... και αυτό είναι το δεύτερο. Έχουμε το χτύπημα της εργατικής τάξης, 50% κάτω στους μισθούς, την πειθάρχησή της, την προσπάθεια να εξατομικοποιηθεί, τη στέρηση κάθε δικαιώματος, συνέδριο των συνδικάτων ξεχάστε, τα συνδικάτα γίνανε για να αυξάνεται την παραγωγή. Και ταυτόχρονα, επειδή έχουμε την ανατροπή στις σχέσεις εκμετάλλευσης, έχουμε στις σχέσεις παραγωγής, αυτό ανατρέπει και όλο για να χρησιμοποιήσει όλο το οικοδόμημα. Για να επιβληθεί αυτό πρέπει να σφίξουν και να πάνε προς τα πίσω όλες οι προτεραιότητες. Από την τέχνη, ήταν μια προηγούμενη συζήτηση, επιβολή δεν θα ανοίγει, το χείλι δεν θα παίζει, όλοι θα εμπλείται την σοσιαλιστική οικοδόμηση. Γιατί αν ανοίξουν τέτοιες ροχμές, να εκφράζονται καλλιτέχνες και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλοι με αυτή την ιστορία, που ξέρεις που οδηγεί. Οι γυναίκες, η καταπίεση, δεν ήταν ζήτημα απλώς το ότι επανέρχεται όλη η πίεση, ότι τα χτύπημα στην έκτρωση, ότι η απελευθέρωση γυναίκας σημαίνει να δουλεύει στα ορυχεία και όχι να μπορεί να ελέγχει το σώμα της, ότι επαναφανίζονται ένα σωρό βρωμιές του παρελθόντος με το μανδύα ότι αυτό είναι η γυναίκα, η σοβιετική γυναίκα, έχει να κάνει με αυτή την επίθεση. Το ίδιο έχει να κάνει η επίθεση εθνικιστική. Έχουμε την επανεμφάνιση του μεγαλορώσικου σοβιετισμού και ολόκληρες εκστρατείες ενάντια στη μικροαστική παρέκκληση του εθνικισμού. Δηλαδή, είσαι Ουκρανός, επιμένεις να μιλάς ουκρανικά, είσαι μικροαστός εθνικιστής. Κάνε μια επίσκεψη προς τη Σιβηρία να προλεταριοποιηθείς. Αυτό ήταν η επίθεση που τι σήμαινε σταλινισμός. Και αυτό μας αφήνει ένα τελευταίο κομμάτι, τελειώνω, ναι. Θέλει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Δεν ήταν ότι ούτε καν το κόμμα που έκανε αυτές τις ιστορίες ήταν το ίδιο με το κόμμα που έκανε τον Οκτώβριο του 17, ακόμα και με το κόμμα της δεκαετίας του 20. Μιλάμε για ένα κόμμα που όλες τις μελέτες δείχνουν ότι όσο προχωράμε στη δεκαετία του 30, δεν είναι το κόμμα της εργατικής τάξης, ούτε καν σε επίπεδο φυσικών μελών, είναι το κόμμα της κρατικής γραφειοκρατίας και των μεσαίων στρωμάτων, είναι κοινωνική ανέλυξη να μπαίνει σε αυτό το κόμμα, και είναι το κόμμα κράτους. Δεν είναι το κόμμα το οποίο οργανώνει την τάξη για να παλέψει για τα ιστορικά της συμφέροντα. Και χωρίζει, και αυτό το συμβολίζει, ο μεγάλος τρόμος των μέσων της δεκαετίας του 30, 36 με 38. Οι δίκες της Μόσχας έχουν μείνει γνωστοί. Αυτή η περίοδος εκτελείται όλη η παλιά φρουρά των Βολσεβίκων, ό,τι και στάση να είχαν κρατήσει στις διαμάχες της δεκαετίας του 20, ακόμα και στα σταλινική της δεκαετίας του 20, δεν γλιτώνουνε, γιατί είχαν χρησιμοποιήσει το μυαλό τους.
βυθίζεται στο αίμα, ο Τρότσκι έχει πει χωρίς ένας ποταμός αίματος στον πολσεβιτισμό, από τον σταλινισμό, και μαζί ένα κύμα τρόμου που αγκαλιάζει όλη την κοινωνία. 750.000 συλληφθέντες για πολιτικά αδικήματα, την ίδια ώρα που ο Στάλιν δήλωνε από το βήμα της και μισή εκτελεστήκανε, και όσοι άλλοι στις εξορίες, την ίδια στιγμή που ο Στάλιν δήλωνε ότι κτίζουμε το παλαϊκό κράτος, πάμε στον προχωρημένο κομμουνισμό, με ενίσχυση του κράτους, όχι με απομάκρυνση του, και την τρομερή φράση που έγινε και τραγούδι, η ζωή γίνεται καλύτερη σύντροφη, η ζωή γίνεται πιο χαρούμενη. Και αυτό ήταν, κοιμάτιζε η κόκκινη σημαία, δεν είχε καμιά στη διαφορά για τον κόσμο που δούλευε με συνθήκες φρικτές. Οι φιλελεύθεροι συγκρίνουν και λένε τι Χίτλερ, τι Στάλιν, κομμουνισμός, ναζισμός ολοκληρωτικός. Κολοκύθια, δεν είναι αυτή η σύγκριση. Η σύγκριση είναι με το τι έκανε η Βρετανική άρχουσα τάξη στη βιομηχανική επανάσταση, τα 200 χρόνια της φρίκης, της πρωταρχικής συσσόρευσης του κεφαλαίου και της βιομηχανικής επανάστασης, τα συμπίεσε η σταλινική περίοδο σε 20. Αυτό ήταν η πραγματική μειότητα του Στάλιν, δεν είναι με τον Χίτλερ, είναι με την Βασίλισσα Βικτωρία, είναι με τους αποικιοκράτες, είναι με τους τύπους που βάζανε παιδιά να δουλεύουν στα εργοστάσια 12 ώρες. Αυτό είναι ότι ήταν ο Στάλιν. Και αυτή ήταν, και με αυτό τελειώνω, και η λειτουργία του καθεστώτος. Ο δεύτερος και τελευταίος μύθος, που νομίζω μπορεί να ανοίξει και στην κουβέντα, είναι ότι παρόλα αυτά φτιάχτηκε μια κοινωνία ανώτερη και σε άλλες προτεραιότητες απειλήσεις. Στην μια ήταν η αγορά, στην άλλη ήταν. Όχι, δεν ήταν ούτε μια σχεδιασμένη οικονομία, ήταν μια οικονομία με κεντρικές κατευθύνσεις, αλλά που οι κεντρικές κατευθύνσεις δεν υπακούαν στις ανάγκες του κόσμου. Υπάρχουν στον νόμο της αξίας σε παγκόσμια κλίμακα. Στον ανταγωνισμό, που αυτός ο ανταγωνισμός δεν εκφραζόταν με τον πόλεμο στις τιμές, εκφραζόταν με τον πόλεμο. Με τα κανόνια, με τα τάγκς, ποιος θα συσσωρεύσει περισσότερη νεκρή εργασία για να παράγει τους πυράβλους και τα διαστημόπλια και τα τάγκς και τα λοιπά, σε αντίθεση με τη Γερμανία, με την Αμερική πιο μετά κτλ. Γι' αυτό ήταν κρατικός καπιταλισμός. Δεν ήταν μια οποιαδήποτε εκμεταλλευτική κοινωνία η οποία είχε να κάνει με κάποιο λάθος στο μυαλό των Μπολσεβίκων του 1917. Και γι' αυτό, εξηγώντας το τι έγινε, πότε χάθηκε η Ρωσική Επανάσταση, μόνο έτσι, χάθηκε τότε, μόνο έτσι μπορούμε να υπερασπίσουμε τον Οκτώβρη σήμερα. Για την ακρίβεια, με αυτή τη θεωρία, με την ανάλυση τη μαρξιστική για την Ρωσία, την ξεκίνησε ο Τρότσκι και την τέλειωσε ο Κλιφ. Μπορούμε να υπερασπίσουμε σήμερα πραγματικά τον Οκτώβρη σαν τη σημαία της απελευθέρωσης εργατικής τάξης και όλης της ανθρωπότητας. Μόνο έτσι. Αλλιώς αφήνουμε τις πόρτες ανοιχτές για κάθε είδους προφαντία. Μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση. Να πω από την αρχή ότι ο χρόνος θα περιοριστεί στα 4 λεπτά, γιατί έχουμε